Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στη Λιβαδιά, συνεχίζοντας αυτό το ενημερωτικό ταξίδι στις πόλεις της Στερεάς. Συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το κέντρο της βιωτικής πρωτεύουσας. Εκεί είναι ο συνάδελφος ο Θανάσης Μερτζάνης. Έχει δίπλα του τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδιάς, τον κύριο Δημήτρη Γέρο. Καλησπέρα και στους δύο, Θανάση. Όλγα, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι από την Οδό Μπουφίδου, τον εμπορικότερο δρόμο της Λιβαδιάς. Πάμε λοιπόν στα δύσκολα τώρα, με 2 ευρώ βενζίνη, 1,70 περίπου πετρέλαιο κίνησης, 35% αύξηση στο πασχαλινό τραπέζι σε σχέση με το 20 και το 21 και μισθούς που αντέχουν μέχρι για 19 μήνες το μήνα. Φτάνουμε σε μια εορταστική περίοδο, κύριε Γέρο, που έχουμε έτσι πολυεπίπεδη ακρίβεια για όλη την κοινωνία. Έτσι, τι προσδοκάτε εσείς? Προσδοκάμε να φτιάξει λίγο, κοιτάξτε, εκτιμούμε την διαχρονική στήριξη των πελατών μας όλα τα χρόνια και εκτιμώντας τις δυσκολίες της καθημερινότητας που έχουμε όλοι, στην καθημερινότητά μας όσο πάνε τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα, προσφέρουμε στα καταστήματά μας τα εμπορεύματά μας, τα καινούργια εμπορεύματα που έχουν έρθει στις καλύτερες δυνατές τιμές, δηλαδή έχοντας απορροφήσει μεγάλο μέρος των αυξήσεων και κάνοντας ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν τα πράγματα να είναι πιο προσιτά για τον κόσμο. Άρα κινείστε στην κατεύθυνση, επειδή μιλάμε για ακρίβεια που ακουμπάει όλα τα αγαθά και όλα τα προϊόντα, όπως ακούσαμε και στο προηγούμενο ρεπορτάζ, εσείς προσπαθήσατε να απορροφήσετε, θα δούμε αυξήσεις στις τιμές? Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πράγματα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι στην παροχή των προϊόντων? Εκεί ευελπιστούμε, δηλαδή να μπορέσουν τα προϊόντα να βγουν σε τιμές που θα είναι προσιτές και θα μπορέσει ο κόσμος να ψωνίσει, να φτιάξει τη διάθεσή του, να βγει, να περάσει όμορφα, να φύγουμε πλέον, να αφήσουμε πίσω μας αυτό το δύσκολο, τη δύσκολη χρονιά, τις δύσκολες χρονιές που περάσαμε. Να αρχίσουμε να μπαίνουμε στην κανονική μας καθημερινότητα. Ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε? Μιλάμε για δεύτερη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας και πότε περιμένετε, αν περιμένετε μια κορύφωση στην αγοραστική κίνηση, αν κρίνουμε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνετε μια στάση στην κίνηση, στην αγοραστική. Ευελπιστούμε ότι τώρα πέφτοντας το δώρο του Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα, σήμερα, αύριο, είναι δηλαδή και τα 200 ευρώ. Το δώρο του Πάσχα είναι περίπου στο 1 δις τα χρήματα που είναι του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, έτσι. Και σε 32.000 περίπου άτομα θα μπουν τα 200 αυτά που είναι το βοήθημα τώρα που θα δοθεί. Δεν είναι πολλά, είναι όμως κάτι και αυτά στο να μπορέσουμε να φέρουμε λίγο την καθημερινότητά μας πιο εύκολα. Και εκεί πάνω σε αυτό ελπίζουμε να τονωθεί, θα φτιάξει και ο καιρός, είπε από αύριο. Θα φτιάξει ο καιρός, θα φτιάξει η ψυχολογία μας, να πάμε λίγο καλύτερα όλοι. Ακριβώς, υπάρχει μια αισιοδοξία και μια ελπίδα. Ταυτόχρονα υπάρχουν και εκδηλώσεις γενικότερα. Έχουμε και το παραδοσιακό Πάσχα εδώ στην Λιβαδιά. Έχουμε γενικότερα η περιοχή μας. Θα ζεσταθεί λίγο η αγορά. Η προσέγγιση έτσι επισκεπτών ενδεχομένως θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς περιμένουμε να έρθει κόσμος, περιμένουμε να δουν την όμορφη Λιβαδιά μας. Το Πάσχα είναι από τα μοναδικά Πάσχα. Είναι Πάσχα στη Λιβαδιά, αυτό το λέει όλο. Θα περιμένουμε τον κόσμο να τον εξυπηρετήσουμε στα καταστήματά μας, να τον φιλοξενήσουμε, να έχουμε ένα Πάσχα που θα είναι η αρχή της κανονικότητας. Μακάρι. Όλγα, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να σημειώσεις. Πάντως τα πράγματα είναι δύσκολη η εξίσωση τουλάχιστον για τους επιχειρηματίες. Όλοι περιμένουμε την Ανάσταση. Πολύ δύσκολη. Σε όλα τα επίπεδα, Θανάση. Ακριβώς, όλοι περιμένουμε την Ανάσταση. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ, ελπίζοντας και προσδοκώντας να αναστηθεί κάπως και η αγορά, έστω και με αυτή την κίνηση και με αυτή τη δυνατότητα που έχει το καταναλωτικό κοινό φέτος.